τίτλοι τέλους και επισήμως για τον Πρωθυπουργό Στέφαν Λεβέν στη Σουηδία. Όπως αναμενόταν μετά την ήττα του στην ψηφοφορία επί της πρότασης μομφή σε βάρος του, ο ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών υπέβαλε την παρέτησή του. Πλέον, ο πρόεδρος του Σουηδικού Κοινοβουλίου καλείται να βρει το διάδοχό του. Εν έχουν ξεκινήσει ήδη πυρετόδεις διαβουλεύσεις τόσο από την κεντροδεξιά όσο και από την κεντροαριστερά σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν την απαραίτητη στήριξη για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Ο Στέφαν Λεβέν έχασε την ψηφοφορία επί της πρότασης Μομφή σε βάρος του στο Κοινοβούλιο στις 21 Ιουνίου, αφού το αριστερό κόμμα απέσυρε τη στήριξή του. Η κυβέρνηση μειοψηφίας, της οποίας ηγείτο μαζί με τους πράσινους από το 2018, βασιζόταν στη στήριξη δύο μικρών κεντροδεξιών κομμάτων και του αριστερού κόμματος για να παραμείνει στην εξουσία. Ο Λεβέν χρειάστηκε τέσσερι μήνες για να σχηματίσει κυβέρνηση, ύστερα από τι εκλογές του 2018, στι οποίε καμία παράταξη δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.